Πολύ αγαπημένοι φίλε και φίλοι, γεια σα. Το ηλιοκαμένο μου πρόσωπο, εγώ, τα ηλιοκαμένα μου χέρια και γενικότερα οτιδήποτε έβλεπε ο ήλιο, σα καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Θα κάνουμε unboxing και review τα ακουστικά τη Huawei, το Free Buds 3, το κόκκινο. Χρησιμοποιώ τα άσπρα ούτω ή άλλω. Οπότε μαζί με το unboxing που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή, θα σα πω και την άποψή μου ω προ το κομμάτι τη χρήση, το πόσο είναι βολικά, ο ήχο, τα πάντα. Θα τα δούμε όλα μαζί δηλαδή τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το unboxing γιατί είναι ακόμη στη ζελατίνα, όπως μπορείτε να δείτε, εάν μπορείτε να το δείτε, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε και από το κουτί να δούμε τι ακριβώς έχουν μέσα. Η συσκευασία είναι πάρα πολύ ωραία, δηλαδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λογική πλέον όλων των εταιριών. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω ότι η Huawei ας πούμε αντιγράφει την Apple ή ότι η Apple το ξεκίνησε πρώτη ή ότι όλες αντιγράφουν την Apple και μπλα 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 κάποια στιγμή θα φτάναμε σε αυτό ούτως ή άλλως και θα το έκανε κάποια εταιρεία πρώτη. Δεν έχει καμία σημασία. Η συσκευασία ωστόσο είναι αυτήν. Αυτό είναι το μπροστά. Στο πλάι εδώ πέρα λέει ποιο κάνει την εισαγωγή. Okay. Από εδώ πέρα κάτω έχει το serial number και έχει και αυτήν βλακιούλα που μας δείχνει αν το ξύσουμε και μπούμε στο ίντερνετ σε μια σελίδα, ε, πατάμε έναν κωδικό και βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο είναι αυθεντικό και από πίσω σαφώς κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή τον οδηγό για τον ήχο, το ακουστικό να το πούμε έτσι, ποιον επεξεργαστή έχουν, ε, ότι έχει ακύρωση στο ρίβου, αυτά τα κομμάτια. Πάμε να τα βγάλουμε από τη θήκη. Εδώ... Ωραία, η θήκη λοιπόν είναι αυτή, έχει αυτό το υφασμάτινο για να το τραβήξουμε και για να το ανοίξουμε, από πίσω δεν έχει κάτι άλλο, το μόνο που γράφει είναι Huawei εδώ πέρα επάνω. Αυτό έχει μαγνήτη εδώ, οπότε κλείνει εδώ πέρα, δηλαδή έχει μαγνήτη. Η συσκευασία είναι αυτή, τα ακουστικά έχουν αυτό εδώ πέρα το πλαστικό που το πιάνουμε για να το ανοίξουμε, πλαστικό από πάνω, πλαστικό από κάτω, τα οποία θα τα βγάλουμε σαφώς ούτως ή άλλως θύρα USB-C και μαζί με τη θύρα USB-C έχει και ένα λαμπάκι εδώ από, το, από κάτω που μας δείχνει τη φόρτιση και έχει και ένα κουμπί, ποτέ δεν μπορώ να το βρω, εδώ. Δεν φαίνεται, δεν είναι ε, εύκολα διακριτό να το πω έτσι, αλλά το, το καταλαβαίνεις με την αφή, το καταλαβαίνει κάποιο. Η συσκευασία έχει μέσα αυτό εδώ, που αν το βγάλουμε από κάτω έχει εδώ πέρα. Είναι το χαρτί αυτό που σου λέει να κατεβάσει το Huawei AI, Life για να το εγκαταστήσει στην συσκευή για να μπορούν να λειτουργήσουν τα ακουστικά. Τα βιβλιαράκια. Αυτά εδώ πέρα. Τα αυτοκόλλητα. Τίποτα άλλο. Και εδώ πέρα μέσα έχουμε το καλώδιο. Αυτό δεν θυμάμαι ποτέ πως ανοίγει, λογικά ανοίγει έτσι, ναι. Το καλώδιο για τη φόρτιση είναι ένα απλό καλώδιο USB-C. Δεν έχει καμία διαφορά. Είναι το ίδιο που βάζει και στο κινητό. Δεν διαφοροποιείται δηλαδή. Είναι το ίδιο χοντρό. Το ίδιο μέγεθο πρέπει να είναι επίση, νομίζω. Εδώ θα σα γελάσω, δεν είμαι σίγουρο. Άρα αυτά δεν μας χρειάζονται όσον αφορά το συγκεκριμένο. Ο οδηγό χρήση σαφώ γρήγορη έναρξη, να το πω έτσι που το λέει και πάνω. Είναι σε όλες τις γλώσσες μαζί και στα ελληνικά, γιατί το προϊόν το πήραμε από την Ελλάδα. Άρα η εταιρεία το έχει και στα ελληνικά, γιατί αν το πάρεις από κάποια άλλη χώρα υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μην έχει την ελληνική τη γλώσσα. Και πάμε να το ανοίξουμε. Αυτό, άστο. Βγάζουμε το πλαστικό δεν έχει κάποια δυσκολία ή οτιδήποτε. Βγάζουμε από επάνω. Γενικότερα να πω ότι η αίσθηση που έχουν αυτές πλέον οι συσκευές μου αρέσουν πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Παρότι είναι πλαστικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι γελιστερό, άρα ξέρουμε όλοι ότι είναι μαγνήτης για τις δαχτυλιές που το λένε όλοι όσοι τα έχουν και αυτά και όλα τα έχουν ανοίξει στο ίντερνετ. Η συσκευή λοιπόν είναι αυτή, όπως τα βλέπουμε εδώ πέρα, στο κόκκινο το χρώμα. Ανοίγοντας τα από μέσα έχουμε αυτά τα δύο ακουστικά, τα οποία είναι με μαγνήτη και βγαίνουν και τοποθετούνται αυτόματα, αν τα αφήσουμε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα ακουστικά, θα δούμε λίγο αυτά και θα σας πω και τα υπόλοιπα που είναι οι διαστάσεις. Τα ακουστικά έχουν από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά τον αισθητήρα που είναι αισθητήρα υπερήθρων και καταλαβαίνουμε πότε βγαίνουν και πότε μπαίνουν από το αυτή. Άρα, αντίστοιχα, σταματάει και η κοινή η αναπαραγωγή. Αυτό το πέρα που βλέπουμε ρυθμίζει τον ήχο που αναπαράγεται γιατί είναι κά κάτι σαν αισθητήρα, φανταστείτε το, το οποίο καταλαβαίνει ακριβώ και το κανάλι που δημιουργείται στο αυτή όταν τα το τοποθετούμε. Έχουμε αυτό εδώ πέρα που είναι μικρόφωνο και βοηθάει παράλληλα και στην ανεργία κύρωση θορύβου, δηλαδή είναι αυτό που μας βοηθάει να ακούμε και τον εξωτερικό τον ήχο εφόσον το ενεργοποιήσουμε σε αυτό το πλαίσιο ή να μας τον μειώνει και εντελώ. Εδώ πέρα έχει μια τελίτσα, είναι μεταλλική και είναι το σημείο που εφάπτεται στην θήκη για να μπορούν να φορτίζουν. Σαφώς εδώ είναι το ηχείο που αναπαράγει τη μουσική στο αυτή μας. Από εκεί και πέρα το κάθε ακουστικό έχει δύο μικρόφωνα. Ένα εδώ και είναι εδώ από κάτω, είναι μέσα, δεν φαίνεται, στο χρωμιωμένο αυτό το κομμάτι. Η θήκη σαν θήκη, για να πούμε λίγο τα χαρακτηριστικά, έχει ασύρματη φόρτιση, η οποία φόρτιση είναι στα 2W. Δεν φορτίζει δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή μιλάμε για ακουστικά, δεν μιλάμε για ατελείωτε ώρε φόρτιση. Φορτίζει σαφώ και με καλώδιο που είναι το καλώδιο USB-C. Έχει ένα λαμπάκι εδώ απ' έξω και ένα λαμπάκι μέσα. Το λαμπάκι που έχουμε μέσα μα δείχνει την ενέργεια που υπολείπεται στα ακουστικά. Μπορεί να είναι κόκκινο, πορτοκαλί ή πράσινο. Αντίστοιχα, είναι κόκκινο, πορτοκαλί ή πράσινο και το λαμπάκι που είναι εδώ έξω. Το συγκεκριμένο ανάβει κόκκινο περίπου στο 20 με 25% για να έχουμε μία ένδειξη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις διαστάσεις, για να πούμε και τα βασικά. Τα ακουστικά, σαν ακουστικά, σε χιλιοστά είναι 41,5 επί επί 17,8 και η θήκη των ακουστικών έχει διάμετρο σε χιλιοστά και αυτήν 60,9 και είναι 21,8 στο ύψος της, 21,8 και 60,9 διάμετρος. Σαν ακουστικά δεν είναι πολύ βαριά, είναι πάρα πολύ ελαφριά, είναι στα 4,5 γραμμάρια και η θήκη είναι στα 48 γραμμάρια. Έχουμε τρία χρώματα που μπορούμε να επιλέξουμε, κόκκινο, άσπρο ή μαύρο. Έχουμε επίση αυτό που αναφέραμε και πριν, την ενεργεία κύρωση του ρίβου, την οποία ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε με διπλό tap αρχικά στο αριστερό ακουστικό, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το ρυθμίσουμε μέσα από την εφαρμογή Huawei AI Life και μπορούμε δηλαδή να το γυρίσουμε στο δεξί ακουστικό, γιατί η εφαρμογή μας δίνει όλες τις επιλογές που θέλουμε. Ορίζουμε ωστόσο την ένταση Τη της ακύρωσης του μέσα από την εφαρμογή. Δηλαδή, αν θέλουμε να είναι τέρμα ή αν θέλουμε να είναι μερικό ενεργή για να μπορούμε να ακούμε και τους εξωτερικούς θορύβους. Η θήκη σαν θήκη κάνει να φορτίσει μία ώρα πλήρω και αντίστοιχα περίπου μία ώρα πλήρω και αντίστοιχα περίπου μία ώρα κάνουν πλήρω να φορτίσουν και τα ακουστικά μέσα στην θήκη. Τα ακουστικά μπορούν να φορτίζουν παράλληλα ενώ φορτίζεται και την θήκη. Άρα έχουμε και αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα έχουμε 30 mAh στα ακουστικά σε κάθε ακουστικό για την μπαταρία τους και 410 mAh στην θήκη. Τα ακουστικά μας δίνουν με μία φόρτιση περίπου 4 ώρες ε, χρήσης. Αυτό επηρεάζεται και από το κατά πόσο έχουμε ενεργή ή όχι την ενεργή ακύρωση θορύβου, δηλαδή μπορεί να μας αλλάξει λίγο την χρήση. Μαζί με τη θήκη μπορούμε να έχουμε συνολικά 20 ώρες αναπαραγωγής. Εδώ βέβαια τονίζω και πάλι ότι διαφοροποιείται με την ενεργία κύρωση του τωρύβου και μπορεί να διαφοροποιηθεί είτε με το αν ακούμε μουσική είτε με το αν μιλάμε. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή. Όπω είπα και πριν, το... κάποιε ενέργειε τι ρυθμίζουμε από τα ακουστικά. Αυτό γίνεται με διπλό tap, με διπλό άγγιγμα, δηλαδή στα ακουστικά σε αυτό το πέρατο σημείο που είναι ο αισθητήρα του για να μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται. Που έχει να κάνει με αναπαραγωγή μουσική, έχει να κάνει με ενεργεία κύρωση του έχει να κάνει με απόρριψη κλήσεων και κάποιε άλλε ρυθμίσει τις οποίες θα τις δείτε και εσεί μέσα από την εφαρμογή που θα εγκαταστήσετε στην συσκευή σας. Από την εφαρμογή μπορούμε να δούμε και το ακριβέ υπόλοιπο της μπαταρίας σε νούμερο, δηλαδή μπορούμε να δούμε αν έχει 60, 65, 70, 75% ενώ στη θήκη είτε έξω είτε μέσα βλέπουμε μόνο το λαμπάκι αν είναι πράσινο, πορτοκαλί ή κόκκινο. Bluetooth 5.1, ο επεξεργαστής... Ο Huawei ο Kirin A1, αυτός είναι και παραμετροποιημένος, οπότε όταν το συνδέεται με κινητά της Huawei ή της Honor, έχει κάποιες έξτρα, πολύ λίγε, αλλά υπάρχουν λειτουργίες που είναι ρυθμισμένες γι' αυτό, όπως ας πούμε θα το δείτε στο Huawei Music, την εφαρμογή μουσικής της Huawei, που έχει και καλά λίγο καλύτερη ε, ρύθμιση του ήχου σε συσκευές που έχουν αυτόν τον επεξεργαστή. Έχει τον αισθητήρα που καταλαβαίνει κατά πόσο το φοράμε ή όχι, Μπορούν να λειτουργήσουν σε οποιαδήποτε συσκευή έχει Bluetooth. Εγώ τα έχω χρησιμοποιήσει και στο MacBook Pro που έχω για να βλέπω ταινίε. Δεν έχουν καθυστέρηση στον ήχο. Δεν θα βλέπετε δηλαδή ένα βίντεο και θα βλέπετε το στόμα πρώτα να κινείται και μετά να έρχεται ο ήχο σε εσά. Η αντίστροφα. Είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβά. Αν τα βρείτε σε προσφορά, για μένα είναι σίγουρη πρόταση για αγορά. Θα τα ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Θα σα αρέσουν. Είναι πολύ ελαφριά. Είναι πολύ στυλάτα, δεν είναι πάρα πολύ διακριτά στα αυτιά σα και επίση κάτι που δεν είπαμε εδώ απ' έξω που δεν φαίνεται ε, απόλυτα, αλλά το νιώθετε έχει ένα κουμπάκι. Αυτό το κουμπάκι είναι που πατάμε, ούτω ώστε να το κρατήσουμε μερικά δευτερόλεπτα, για να μπουν σε διαδικασία αναζήτηση, σε διαδικασία pairing. Για να το συνδέσετε με ένα άλλο κινητό, με έναν υπολογιστή ή με οτιδήποτε. Αν τα έχετε συνδέσει με έναν υπολογιστή ή ένα κινητό, το πατάτε αυτό ξανά ξαναμπαίνουν σε μια διαδικασία αναζήτησης και μπορεί να τα εντοπίσει η άλλη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε. Αυτό είναι το κομμάτι, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, τα συστήνω, τα προτείνω, είναι σίγουρη αγορά για μένα και δει αν έχετε συσκευή η οποία είναι Huawei, την οποία δεν σκοπεύετε να αλλάξετε άμεσα. Αγοράστε τα, θα τα ευχαριστηθείτε, απλά προσέξτε, επειδή είναι αυτό το σχέδιο για τα αυτιά, δεν ταιριάζουν σε όλα. Στα δικά μου τα αυτιά δηλαδή το δεξί το ακουστικό, αυτό κάθεται μια χαρά. Αυτό που είναι το αριστερό, φεύγει. Αλλά δεν έχει να κάνει με τα ακουστικά, έχει να κάνει με το σχέδιο και το σχήμα του αυτιού μου, που αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Σε γενικέ γραμμέ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Όταν τρέχω, δεν φεύγουνε. Όταν περπατάω, δεν φεύγουνε. Όταν κάνω γυμναστική, δεν φεύγουνε. Απλά λόγω του ότι αυτό δεν εφαρμόζει απόλυτα όπω, α πούμε, εφαρμόζουν τα άλλα τα ακουστικά που έχουν τα μαξιλαράκια. Που έχουν και παθητική ακύρωση θορύβου. Αυτά λοιπόν, επειδή δεν εφαρμόζουν απόλυτα, μου δημιουργούν ένα θέμα με την ενεργεια κύριο κύρωση θορύβου, γιατί υπάρχουν θόρυβοι του οποίου ακούω που υπό άλλε συνθήκε δεν θα έπρεπε να άκουγα, αν δηλαδή είχα τα άλλα τα ακουστικά. Σε γενικέ γραμμέ όμω είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο και έχω και τα άσπρα και τα κόκκινα, άρα όπω καταλαβαίνετε τα συστήνω ανεπιφύλακτα. Εσεί μην ξεχάσετε μόνο να με ακολουθήσετε στο κανάλι, ούτω ώστε να βλέπετε τα καινούργια βίντεο που ανεβάζω για να μπορούμε να έχουμε επαφή και το τονίζω και πάλι, ό,τι θέλετε, μου το λέτε, με ρωτάτε, θα χαρώ να σας απαντήσω. Αυτά ήταν τα ακουστικά Free 3 της Huawei στο κόκκινο χρώμα και από μέσα και απ' έξω. Όσον αφορά το συγκεκριμένο, το τονίζω και πάλι ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο, είμαι πολύ ικανοποιημένο, η απόδοσή τους είναι εκπληκτική. Η ακύρωση θορύβου είναι κάτι που εμένα δεν με ικανοποίησε, αλλά είναι δικό μου θέμα γιατί έχει να κάνει και με τα δικά μου τα αυτιά που δεν μου κάθονται καλά, επειδή δεν έχουν μαξιλαράκια. Είναι σίγουρη αγορά. Τα έχω αγοράσει ήδη και σε άσπρο και σε κόκκινο. Σίγουρα τα χρησιμοποιώ και για ταινίε στο κινητό και για ταινίε στον υπολογιστή, χωρί καθυστέρηση, χωρί οτιδήποτε. Σα τα συστήνω. Προτείνω να το αγοράσετε ειδικά όσοι έχετε κινητό Huawei, αλλά και με του υπόλοιπου θα λειτουργήσει, δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Bluetooth 5,1 ενεργεία κύρωση θορύβου. Ο επεξεργαστή Kirin A1 τη Huawei με κάποιε παραμετροποιήσει για αυτού που το χρησιμοποιούν με κινητά τη εταιρεία. Σε κόκκινο χρώμα, σε άσπρο χρώμα και σε μαύρο χρώμα. Ενσύρματη φόρτιση, ασύρματη φόρτιση. Πάρα πολύ καλή απόδοση. Πάρα πολύ γρήγορη σύνδεση. Εκπληκτικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο. Το έχω πει άπειρε φορέ. Το ξέρω. Απλά μ' αρέσανε πάρα πολύ γι' αυτό το έχω πει τόσο πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα από το ηλιοκαμένο μου πρόσωπο από εμένα, από τη ζέστη που κάνει, από όλα αυτά, καλή συνέχεια, να προσέχετε τον εαυτό σας και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Προς το παρόν, σας χαιρετώ.